Libero 107,4. Νιώθει. Πάμε να μιλήσουμε για τον χθεσινό αγώνα με έναν από τους αθλητές που αγωνίστηκαν, βεβαίως, τον goalkeeper του Πανετολικού, τον Δημήτρη Κυριακή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, τι κάνετε? Είσαι καλά? Καλώς. Δημήτρη, πρώτα απ' όλα μια ερώτηση. Η ομάδα σου χθες επέστρεψε με λεωφορείο στο Αγρίνιο? Ναι, ναι. Και πήγαμε με λεωφορείο και ήρθαμε με λεωφορείο. Ξέρεις βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ όταν πάει Αγρίνιο πάει με αεροπλάνο, ε? Ναι, το γνωρίζω, ναι. Είδες, είναι. Το λέω από, για τη διαφορά που υπάρχει. Ναι, ναι. Και κάτι άλλο, ο συμπαίκτης ο Παπατζογιαννόπουλος έπαθε μεγάλη ζημιά. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Το ξέρουμε το απόγευμα. Ήταν ο πιο άτυπος από όλους. Ναι, ναι, βεβαίως. Περαστικά είναι το παιδί, γιατί χτύπησε άσχημα. Νομίζω ήταν έκπληξη για σένα το ότι εσύ προσωπικά χθες είχες εύκολο μεσημέρι, νομίζω. Μία απόκρουση όλοι και όλοι, μία-δύο επεμβάσεις, λίγα πράγματα για τον goalkeeper του Πανετολικού. Ναι, ναι. Νομίζω ότι χθες δείξαμε ότι είμαστε ομάδα. Mm-hmm. Δουλέψαμε όλοι πολύ μέσα στο γήπεδο για να έρθει αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Και αν ήμασταν και λίγο πιο αποτελεσματικοί, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φύγουμε και με τους τρεις βαθμούς. Ναι, έτσι είναι. Περίμενες ότι θα είχατε έτσι τόσο καλή εικόνα, θα είχατε έτσι εύκολο έργο και ότι στο τέλος θα είστε και προβληματισμένοι γιατί δεν κερδίσατε? Ήταν μια έκπληξη λογικά. Ναι, σαν ομάδα κάθε αγωνιστική δείχνουμε μια βελτίωση. Ναι. Σίγουρα δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα και περιμέναμε σε αυτό και τη νίκη στο τέλος που θα μπορούσαμε να την πάρουμε. Είμαστε στεναχωρεμένοι, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ξαναπαίξει με αυτό το σύστημα και να βάλει όλους τους επιθετικούς από την αρχή, και από τη μεριά μας να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο να μην δεχτούμε γκολ, νομίζω ότι μετά θα ήταν όλα πολύ πιο εύκολα. Θα βάζαμε πολλούς προβληματισμούς στον ΠΑΟΚ, ήδη υπήρχε μια πίεση. Ναι. Με το πράγμα που είχε φέρει την προηγούμενη αγωνιστική και νομίζω ότι εμείς παίζαμε και με τον χρόνο, παίζαμε και με την πίεση που έχει αυτή η ομάδα και νομίζω ότι ανταπεξέλθουμε πλήρως σε αυτά που είχαμε σχεδιάσει όλη την εβδομάδα. Μπράβο. Τώρα που τελείωσε το παιχνίδι, μπορείς να μας πεις τι περιμένατε, γιατί πράγμα προετοιμαστήκατε και τι σας πήγε πολύ καλά χθες στην Τούμπα, καθαρά ποδοσφαιρικά? Κοιτάξτε, εμείς θέλαμε καταρχήν να διατηρήσουμε ανέπαφη την ισχύα μας. Mm-hmm. Ξέροντας όταν παίζεις με μια μεγάλη ομάδα και με αυτή την επιθυμητή, κάνοντας που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όσο περνάει η ώρα θα είναι όλα υπέρ μας. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και πίεση από τον κόσμο, όπως και όντως έγινε και σε μεγάλο βαθμό εχθές. Mm-hmm. Και όλη την εβδομάδα δουλέψαμε πάνω σε αυτό, να κλείσουμε τις πλευρές του ΠΑΟΚ που είναι να ανοίγουν την αριστερή και τη δεξιά μεριά. Ναι. Το κάναμε με μεγάλη επιτυχία. Κλείσαμε και τον άξονα πολύ καλά. Και όπως είπατε και εσείς, δεν αφήσαμε τον ΠΑΟΚ να μας δημιουργήσει προβλήματα. Παρά το ότι σας έλειπαν στόπερ και έπαιξε ο Μάκος πίσω, παρά το ότι και δεξί μπακ υπήρχε ένα θέμα, είχατε σημαντικές απουσίες. Ναι, απουσίες, αλλά ξέραμε τις απουσίες από την αρχή της εβδομάδας. Ναι. Όλη την εβδομάδα δουλέψαμε αυτοί που ήταν να αγωνιστούν σε αυτόν τον αγώνα και νομίζω ότι έγινε μια πολύ καλή δουλειά στη διακοπή και νομίζω ότι τα πράγματα ήταν φανερά και φάνηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Σου δημιούργησε και σε ένα αρνητική εντύπωση όπως και σε εμάς η εικόνα του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν σίγουρα η χειρότερη του εμφάνιση στη σεζόν? Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, να προσπαθήσει να παίξει με τις πλευρές, να παίξει κάθετα. Βέβαια όμως έγινε καλή δουλειά και από την δικιά μας. Ναι, ναι, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε εμάς. Δεν είναι μόνο ότι δεν ήταν σε καλή μέρα, ήταν και η δουλειά που κάναμε όλοι εμείς. Mm-hmm. Παίξαμε πάρα πολύ. Και όπως είπα και πριν, δεν αφήσαμε χώρο στον ΠΑΟΚ. Με το δώσουμε το δικαίωμα, να πιστέψω ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που έκανε χθες. Mm-hmm. Τώρα που είστε σε μια καλή φάση, έχετε σκεφτεί γιατί δεν ξεκίνησε καλά ο Πανετολικός
και είχε μάλλον τη χειρότερη πορεία όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτές τις πρώτες 8-9 αγωνιστικές. Έτσι, νομίζω ότι πήγε και πράγματα καλά από το καλοκαίρι. Την προετοιμασία είχαμε έναν προπονητή ο οποίος είχε άλλη φιλοσοφία. Και εμείς ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα ότι πρέπει πρώτα για να πετύχεις πράγματα να προστατεύεις την άμυνά σου. Ναι. Να μην δέχεσαι γκολ, συνταγή της ομάδα, και από εκεί και πέρα με τις παίχτες που εμείς, γιατί έχουμε πολύ ικανούς παίχτες μεσοεπιθετικά, θα μπορέσεις, ας πούμε, να πάρεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Αυτό δεν έγινε από την αρχή. Και ήρθαν έτσι άσχημα αποτελέσματα. Μετά, όσον αφορά, είχαμε και την αλλαγή προπονητή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σιγά σιγά δείχνουμε ότι είμαστε ομάδα, ότι φαίνεται η διαφορά. Και μακάρι να ήταν τα πράγματα έτσι από την αρχή. Δυστυχώς δεν ήρθαν έτσι, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που έγιναν αυτά στην αρχή, έχουμε όλο το περιθώριο τώρα μπροστά μας. Ναι. Σε αυτές τις 4 αγωνιστικές που έχουν μείνει, συν το δεύτερο γύρο, να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο που ήδη το δείχνουμε και να φτάσουμε την ομάδα όσο ψηλότερα γίνεται. Γιατί η βαθμολογία αυτή τη στιγμή μας αδικεί. Και παρόλα αυτά, ναι, έτσι είναι. Παρόλα αυτά, είστε μόνο 2 νίκες μακριά από την 5η θέση. Εντάξει. Ναι, αν σκεφτείτε ότι χθες θα μπορούσαμε να πάρουμε τον αγώνα στο 90 και να φύγουμε με τους 3 βαθμούς, νομίζω ότι τώρα θα είμαστε σε καλή θέση και θα βλέπουμε και πιο ισχυρότητα το μέλλον. Ναι, λέω ότι παρά το πολύ κακό ξεκίνημα, καλά αποτελέσματα και κάνα 2 ακόμα συνεχόμενα, μπορεί να βρεθείς στην εξάδα, στην εφτάδα. Είναι... Είμαστε κοντά όλες τις ομάδες. Μια νίκη μπορεί ψηλά, μια ήταν λίγο να πηγαίνεις πίσω. Εμείς έχουμε ένα δύσκολο δρόμο τώρα μπροστά μας, έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο παιχνίδι του σερί που έχουν όλες οι ομάδες και μετά είναι το πολύ δύσκολο, είναι σωστό. Ήταν ο ΠΑΟΚ, τώρα είναι η ΑΕΚ. Έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια, πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στο το στόχο που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλά, καλό μεσημέρι.